ότι έχουμε την πληροφορία. Κύριε Γάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Ακούστε λίγο κι εσείς την καταγγελία και θέλω το σχολείο σας, να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε νοσοκομείο, μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρακαλώ, σε χθεσινό έλεγχο που έγινε σε 100 υγειονομικούς πλήρως εμβολιασμένους, εφόσον ήταν εν ενεργεία και δουλεύανε, 70 θετικοί. Και περιμένουμε να έχουμε επιβεβαίωση ή διάψευση της συγκεκριμένης καταγγελίας. Είναι ένα ακόμα περιστατικό που κολλάει πάνω στην ιστορία του Ευαγγελισμού με τους 92 θετικούς πλήρως εμβολιασμένους υγειονομικούς. Και εγώ ρωτάω, κύριε Γάκη, πριν από λίγο καιρό έλεγαν στα κανάλια οι δημοσιογράφοι και οι υπουργοί απευθυνόμενοι στους κακούς ανεμβολίας τους υγειονομικούς που τους έχουν 5-5,5 μήνες απλήρωτους και πεινάει ο κόσμος και τα παιδιά τους, τους έλεγαν ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε οι πατεράδες μας, οι μητέρες μας να πάνε στο νοσοκομείο και να τους κουράρει κάποιος γιατρός ο οποίος θα είναι θετικός στον κορονοϊό. Τώρα γιατί δεν λένε το ίδιο ακριβώς? Ελάτε τώρα. Και όχι μόνο δεν λένε τίποτα. Μειώνουν την καραντίνα εντός εισαγωγικών που πρέπει να μείνει ο νοσήσας σε 5 μέρες και επανέρχεται χωρίς να κάνει τεστ. Χωρίς να κάνει τεστ δηλαδή, εάν είναι θετικός και μεταδίδει. Αυτά τώρα είναι κοροϊδίες. Για να τα πω λίγο χύμα. Είναι κοροϊδίες μπροστά στα μούτρα μας. Η φτύσιμο μπροστά στα μούτρα μας. Έτσι. Και μάλιστα εγώ προειδοποιούσα ότι θα αντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα δεδομένου ότι παρακολουθώ τα δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας από τις 28 Δεκεμβρίου του 2021 έχω ανάρτηση στο Facebook όπου λέω προς την κυβέρνηση επήγον. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν ήδη 18.829 εργαζόμενους στο ΕΣΥ που ασθενούν από COVID-19. Και ρωτάω παρακάτω τι μέτρα θα πάρουν και γιατί δεν επαναφέρουν. Μάλιστα. Γιατί δεν επαναφέρουν τους 7.000 αιμονικά τεθέντες εκτός μάχης. Απάντηση δεν πήρατε ποτέ όμως. Φυσικά. Εσείς γιατί πιστεύετε δεν τους επαναφέρουν λοιπόν τώρα που είναι. Που ξημέρωσε. Αφήστε τώρα όταν το λέγατε εσείς. Ήσασταν μπροστά. Ο Γάκης ήταν μπροστά. Έβλεπε τι γινόταν στη Βρετανία. Τέτοιο μεγάλο ανδραγάθημα κάνατε. Δηλαδή είδατε τι γίνεται και το λέγατε. Αφήστε το τότε. Τώρα που ξημέρωσε, τώρα που είδαμε ότι βρέχει. Λογική. Χθες δεν ανακοινώθηκε το τι έγινε στον Ευαγγελισμό. Πόσους έχουν στον Ευαγγελισμό εκτός μάχης. Ναι. Περίπου το ίδιο ποσό. Ναι. Γιατί δεν επαναφέρουν τους υγειονομικούς, λοιπόν? Ναι. Και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχει κρυφό σήμερα. Τα στόματα έχουν ανοίξει. Ο κόσμος έχει ανακτήσει. Μάλιστα. Οι υγειονομικοί είναι εξοντωμένοι. Όχι απλά εξουθενωμένοι. Όχι απλά με burnout. Εξοντωμένοι. Δεν έχουν πάρει άδεια για 2 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει να κοροϊδεύσεις τον Έλληνα. Όσο μπορείς να τον κοροϊδεύσεις. Πόσο μπορείς. Δεν βλέπει ο Έλληνας πώς ήταν οι θάνατοι το 2020 και πώς ήταν οι θάνατοι το 2021 που έχουμε όλη αυτή τη μαγική πλημμύρα των εμβολίων. Άντε και σας λέω εγώ ότι ο Έλληνας δεν έχει δυνατότητες να μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία κλπ. Ξέρετε ότι υπάρχει δημοσίευση στο πριν στο Μετρίξ, εκεί που ανεβαίνουν οι δημοσίευσεις πριν να δημοσιευθούν γενικά σε επίσημο περιοδικό. Αυτή απευθύνεται μάλιστα στο JAMA, το μεγαλύτερο αμερικανικό περιοδικό, ιατρικό περιοδικό, ναι, το οποίο έχει σαν τίτλο «Η δραστικότητα των εμβολίων κατά του ιού SARS-CoV-2 με την όμικρον και τη δέλτα μετάλλαξη μετά από 2 δόσεις του εμβολίου της Pfizer και της Moderna. Μία δανέζικη μελέτη πληθυσμού». Mm-hmm. Ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα? Για πείτε τα, εγώ τα ξέρω, αλλά για πείτε τα. Λοιπόν, τον πρώτο μήνα, μετά από 1 έως 30 μέρες δηλαδή, μετά τον εμβολιασμό απέναντι στην όμικρον, το εμβόλιο της Pfizer έχει δραστικότητα 55% και της Moderna 36,7%. Αυτό είναι περίεργο, γιατί της Moderna έχει τριπλάσια, υπερτριπλάσια δόση mRNA από τις Pfizer. Στον δεύτερο μήνα, το αποτέλεσμα από 55,2%
πέφτει στο 16,1. 16,1, ενώ παραμένει στο 30% στη Μοντέρνα. Στον τρίτο μήνα, που είναι και περισσότερα περιστατικά και είναι πιο αξιόπιστο το αποτέλεσμα, πέφτει στο 9,8% προστασία στο τρίμηνο. Αυτό τι σας λέει? Και να μην σας πω ότι από 3 έως 5 μήνες είναι αρνητική η προστασία. Και εκεί έχει σπάσει μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό εξηγήστε το, κύριε Γάκη. Σας παρακαλώ, μπορούμε να το καταλάβουμε. Υπάρχει μια, είναι αρνητικό το πρόσημο. Είναι μείον 76,5. Υπάρχει μια ερμηνεία που δίνεται ότι αυξάνει τη λίμωξη ο εμβολιασμός και με τα δύο εμβόλια. Είναι μείον 76,5 για τη Pfizer, μείον 39,3 για το εμβόλιο της Moderna απέναντι στην Omicron. Ενώ αντίστοιχα η προστασία απέναντι στη Δέλτα είναι θετική. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά το εμβόλιο, αυτό που λέει η δανέζικη μελέτη. Δανέζικη, η οποία είναι αντικειμενικότητα, σας πληροφορώ. Το εμβόλιο λέει στην Όμικρον. 6,7 ξεκινάει η προστασία απέναντι στη Δέλτα στον πρώτο μήνα και στους 3 με 5 μήνες πέφτει στο 53,8, στο 54%. Δηλαδή είναι αντικειμενικό. Τώρα, εγώ δεν θα φτάσω στο άκρο να πω ότι αυξάνει την πιθανότητα λίμωξης στο εμβόλιο, αλλά θα περιμένω να δω την ερμηνεία αυτού του φαινομένου, αυτού του αρνητικού προσήμου, του μείον 76,5, και φαινόμενο το οποίο αναστρέφεται με το booster, με την αναμνηστική δόση, με την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη δόση, πώς θέλετε να την πείτε, πάλι ξεκινάει από το 54,6. Δηλαδή ουσιαστικά ο εμβολιασμός απέναντι στην Ομικρόν προστατεύει στο μισό, το 50%, 54-55%, και πέφτει ραγδαία. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι πέφτει στον 1 με 2 μήνες στο 16%. Δηλαδή τι θα κάνουμε, κάθε μήνα ένα εμβόλιο? Έλατε. Για να πάρουμε τη ζωή μας, για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, κύριε Γάκη, τι να κάνουμε? Για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Τι φαινόμενα είναι αυτά? Μα πώς θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας, κύριε Γάκη? Πώς κλείνουμε τα μάτια, αφού το βλέπουμε. Βλέπουμε όλοι οι φίλοι μας που έχουν εμβολιαστεί πλέον νοσούνε. Δεν το βλέπουμε, κύριε Γάκη, διότι λένε ότι αυξάνεται. Συγγνώμη. Λένε 45.000 κρούσματα. Σήμερα θα μπορούμε να φτάσουμε και 50. Αλλά δεν λένε πόσοι από αυτούς είναι εμβολιασμένοι. Δεν το λένε. Το ξέρουμε, αγαπητέ μου. Καλά, ξέρω. Αλλά καλά θα τα λέγαμε. Στους οποίους επικοινωνώ. Ναι. Και εσείς το ίδιο και εσείς και άλλοι. Βέβαια. Αλλά δεν το λέμε. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, κύριε Γάκη, δυστυχώς, σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, ψάχνουμε να βρούμε ποιοι κάνανε πάρτι στην τουαλέτα, τους βλάκες που κάνανε πάρτι στην τουαλέτα. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ για τους 5.000 παράνομους Πακιστανούς οι οποίοι κάνανε πρωτοχρονιάτικη φιέστα μπροστά στο Σύνταγμα. Δεν καθόμαστε να κάνουμε ρεπορτάζ και να δούμε πόσοι είναι οι υγειονομικοί οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και νοσούν. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, ξέρετε, χθες τι βίντεο βγήκε στον αέρα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος έχω την πληροφορία ότι μπορεί να θέλει να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τέλος πάντων, αυτός ο οποίος μας διαφημίζει αυτά τα συστήματα τα ωραία. Ξέρετε, κύριε Γάκη, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και νοσούν, το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε όπου θέλουν γιατί ανάβει πράσινο. Αντί να με έναν αλγόριθμο να μπλοκάρετε το πιστοποιητικό για τις 5 μέρες. Αστείο, έτσι. Κανονικά για 10 θα έπρεπε. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Και βγαίνουν. Μέχρι να υπάρχει αρνητικό τεστ. Θέλεις να προφυλάξεις την κοινωνία. Αλλά βλέπετε και τι έγινε με τα τεστ. Βλέπετε αυτή την περίφημη οργάνωση. Βλέπετε τις ουρές μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέχρι. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό δεν είναι διασπορά. Δεν έχει που περιμένουν οι άνθρωποι. Απελπισμένοι και δεν είναι διασπορά. Αυτό δεν είναι διασπορά. Και με συμπτώματα για να κάνουν ένα τεστ να δούνε νοσούν, δεν νοσούν. Και ποια είναι η οργάνωση? Ποια είναι η οργάνωση. Ολόκληρες πόλεις δεν είχαν το Σαββατοκύριακο τη δυνατότητα να κάνουν τεστ. Κάποια στιγμή, κύριε Γάκη, δεν πρέπει να δούμε. Ρωτάω γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την θνησιμότητα μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι καλά τα ποσοστά μας. Έχουμε πάει πάρα πολύ άσχημα.
Ρωτάω, κάποια στιγμή δεν πρέπει να δούμε ποια ήταν αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν ακολουθηθεί? Αυτά τα ξέρουμε, είναι εμφανή. Ήταν στο site του ΕΟΔΗ. Το είναι τα ίδια με τους, Άγγλους, είναι τα ίδια με τους Σουηδούς. Δηλαδή, ο ασθενής ο οποίος μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε σχήμα, 1, 2, 3 αντιβιώσεις, 2 κορτιζόνες, πήρε τις αντιθρομβωτικές ενέσεις, πήρε, έκανε 5-6 βήματα τον κύκλο που τέλος πάντων πρέπει να κάνει. Είναι η ίδια, το ίδιο κουράρισμα που πήρε ο Γερμανός, ο Σουηδός, ο Άγγλος? Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορές. Είναι σίγουρο αυτό ότι υπάρχουν διαφορές. Μάλιστα. Και κυρίως εκείνο το οποίο έκανε την τεράστια διαφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι η αιμονή στο να μην χρησιμοποιηθούν τα μονοκλονικά. Τα οποία μονοκλονικά, εάν κρίνετε, αν ζυγίσετε το κόστος που έχει, παραδείγματος χάρη, η Remdesivir ή το μονοκλονικό κατά της Ιντερλευκίνης 6, το οποίο χρησιμοποιείται βάσει του πρωτοκόλλου, ναι, στην Ελλάδα, ναι, είναι πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνά και αν το δουν μέσα στις πρώτες 2-3 ημέρες, mm-hmm, προλαμβάνουν την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Δεν θα είχαν κλατάρει τα νοσοκομεία. Και αν τα πάρεις, όπως ακριβώς είπε και ο κύριος Κουβέλλας, ο οποίος είναι ο άριστος γνώστης, δεν είμαι εγώ ο γνώστης, mm-hmm, των φαρμάκων. Mm-hmm. Λοιπόν, αν κάνεις συμφωνίες κλίμακος, δηλαδή πάρεις μεγαλύτερες ποσότητες, πέφτει η τιμή. Αυτό γίνεται παντού. Ακόμα και παπούτσια να αγοράσεις ή χαρτιά υγείας. Ανάλογα με το πόσα θα αγοράσεις, ο επιχειρηματίας θα σου δώσει και την ανάλογη τιμή. Λοιπόν, γιατί δεν τα κάναμε? Τώρα όμως που βλέπουν έντρομοι να καταποντίζονται, τώρα που βλέπουν έντρομοι την κατάσταση να στρέφεται εναντίον τους, τώρα που βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, επιτρέψτε μου να πω, διότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές που βλέπετε εσείς. Ναι, οι δημοσκοπήσεις, όπως ενημερώνομαι, δείχνουν ραγδαία πτώση. Και κάποιοι πλέον έχουν πανικοβληθεί. Τώρα είδατε ότι αλλάξαν ξανά τις ενδείξεις και διήβρυναν τις ενδείξεις για τα μονοκλονικά. Εμφανίστηκαν μονοκλονικά και στις πλέον ακραίες επαρχιακές πόλεις. Και χάπια. Και χάπια. Βεβαίως, έρχονται τα χάπια τρέχοντας, κυλάνε στον κατήφορο τα χάπια. Τώρα όμως είναι αργά. Έχουμε, αγαπητοί μου, πάνω από 20.000 νεκρούς. Και αυτοί οι νεκροί περιμένουν μια δικαίωση, πιστεύω. Διότι αυτά τα νούμερα τα οποία εμφανίζονται είναι απαράδεκτα και προσβλητικά και για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και για εμάς σαν Έλληνες, οι οποίοι είχαμε πάντοτε την ανθρωπιά και την αυτοθυσία να προσπαθήσουμε να σώσουμε τους ανθρώπους και εμφανιζόμαστε ανήμποροι λόγω κακής οργάνωσης, έλλειψης προσωπικού, εξαθλίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο κάνουμε βόλτα στο σεισμανόβλιο για να δείξουμε πόσο καλά λειτουργεί. Αυτά λοιπόν είναι αθλειότητες τις οποίες μόνο πολιτικοί, οι οποίοι δεν σέβονται τον εαυτό τους, μπορούν να κάνουν και βέβαια δεν πείθουν κανέναν. Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Ναι, και να ολοκληρώσουμε. Εκτός από αυτήν την συγκλονιστική δημοσίευση, υπήρξε μία δημοσίευση στο BMJ, στο British Medical Journal, το οποίο είναι κορυφαίο, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, το κορυφαίο περιοδικό, mm-hmm, μετά την απαξίωση του Lancet, το οποίο εργαλειοποιήθηκε και από τους Κινέζους αλλά και από τους ανθρώπους των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, το οποίο δημοσιεύτηκε λοιπόν στις 13 Δεκεμβρίου, mm-hmm, και ο τίτλος του είναι «Τα στοιχεία δεν δικαιολογούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής μετά από ενημέρωση». Σας το λέω και στα αγγλικά. «Evidence does not justify mandatory vaccines. Everyone should have the right to informed choice». British Journal, Medical Journal, έτσι. British Medical Journal, 13 Δεκεμβρίου 2021. Φρέσκο. Το έχω αναρτήσει. Άφησα αρκετό χρόνο ελπίζοντας ότι αυτοί οι πρόθυμοι οι οποίοι εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα το διαβάσουν και θα καταλάβουν από αυτά τα οποία γράφουν κολοσσοί, το τονίζω, οι οποίοι έστησαν όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών απέναντι στην ασυδοσία των Big Pharma, των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες πάντοτε προσδοκούν με κίνητρο στο κέρδος, χωρίς να σέβονται τον άνθρωπο. Έβαλαν λοιπόν όλα αυτά τα πρωτόκολλα, μεταξύ των οποίων ο Πίτερ Γκέτζε, άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του, που την έθεσε σε κίνδυνο,
που τον απέλυσαν από παντού. Γιατί έκανε την ενημέρωση για τα φάρμακα κατά της υπερχοληστερολεμίας, της μη, ας το πούμε έτσι, χρησιμότητος, όπως λένε, για πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν που έλεγαν οι αρχαίοι, των φαρμάκων της, κατά της υπερχοληστερολεμίας. Υπάρχουν ειδικές ενδείξεις για αυτά τα φάρμακα. Λοιπόν, και αυτόν τον άνθρωπο, όταν τον βλέπω μέσα στην Επιτροπή, ειλικρινά υποκλίνομαι, δεν μπορώ εγώ να θέσω λόγο μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και οι υπόλοιποι είναι κολοσσοί, κολοσσοί το επαναλαμβάνω, και στέλνουν αυτή την επιστολή προς ποιους δια του BMJ, προς την Βρετανική κυβέρνηση. Σημειώστε ότι η Βουλή των Λόρδων, δεν δέχθηκε την εισήγηση της κυβέρνησης από 20 Απριλίου να θεωρείται υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους υγειονομικούς στα νοσοκομεία. Την απέρριψε. Την απέρριψε γιατί σέβεται τους επιστήμονες της γι' αυτό. Και οι επιστήμονες, οι κολοσσοί, οι γνώστες του αντικειμένου της Μεγάλης Βρετανίας απευθύνουν αυτή την επιστολή. Αξίζει να τη διαβάσει κανένας, να μην πω εγώ σε λεπτομέρειες. Δεν έχω και άλλο χρόνο, Γρηγάκη, πάντως είναι συγκεκριστικό. Θα μας διώξουν, να το ξέρετε. Δεν μασάμε εμείς, δεν μασάμε. Λοιπόν, Γρηγάκη. Όχι, εντάξει, αλλά κοιτάξτε, και αυτοί που δεν ξέρουν αγγλικά μπορούν να το βάλουν στο Google Translate και να το διαβάσουν. Είναι δύο κολοσιαία νέα αυτά, τα οποία δείχνουν ότι πλέον έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται το ένα θέμα μετά το άλλο. Εγώ αυτό που φυσικά λέω το είπα και πριν, μιλώντας με τον φίλο σας, τον κύριο Ζέρβα, τον γιατρό, του είπα ότι πολύ φοβάμαι μη γίνει ό,τι έγινε τότε στη ναζιστική Γερμανία, που όταν πλησιάζανε και έβλεπαν το τέλος και την ήττα τους οι Ναζί, έκαναν τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα. Να είστε καλά, κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Και τώρα θέλουμε να ξεπουλήσουμε. Αυτό μην το ξεχνάτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Έγινε. Καλή σας μέρα, καλή μέρα και ψυχραιμία. Α, να πω και κάτι ακόμα. Ναι, γρήγορα, σύντομα. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι η Ωμικρόν είναι ακίνδυνη. Ακόμα και το κοινό κρυολόγημα που προκαλεί ο κορονοϊός σε κάποιες ηλικίες, σε κάποιους ανθρώπους είναι θανατηφόρο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ιός ακίνδυνος. Να φυλαχτούμε, να τηρήσουμε τα μέτρα και να είμαστε προσεκτικοί, διότι ακόμα και αυτός ο πιο ήπιος σε εκδήλωση ιός μπορεί να γίνει επικίνδυνος για συγκεκριμένους ανθρώπους. Να είστε καλά, κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.